Η ιστορία δεν γράφεται με λόγια και συνθήματα. Γράφεται με πράξεις και με σταθερές. Εάν ψάξει κανείς καλά την ιστορία και την βγάλει εκτός από τη σημερινή εντυπωσιολογία αισιοδοξίας που διαμορφώνεται για την επίλυση του Σκοπιανού, θα βρει και μία ηχηρή τοποθέτηση του πρώην Πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά. Ημερομηνία 16 Μαρτίου 2008, στη στήλη της εφημερίδας Καθημερινή. Ο Αντώνης Σαμαράς προχωρά σε μία ανάλυση παρέμβαση με τίτλο «Τότε και έκτοτε». Μία παρέμβαση που αξίζει κανείς να την διαβάσει, που ίδια τον δικαιώνει, επιβεβαιώνει στο πέρασμα του χρόνου και φανερώνει πόσο ο Μεσσίνης πολιτικός κινείται όλα αυτά τα χρόνια με σταθερές στα εθνικά ζητήματα που δίνουν και σήμερα απαντήσεις, αλλά και διορατικότητα για τις εξελίξεις που έχουν σχέση με την πατρίδα μας. Ξεκινώντας με μία αναδρομική αναφορά, ο κ. Σαμαράς εστιάζει τα γεγονότα που ακολούθησαν τη διάλυση της Ιουγκοσλαβίας. Στέκεται παράλληλα στις αταλάντευτες δικές του θέσεις, που αποτέλεσαν και τη βάση των ελληνικών θέσεων, ενώ καταλήγοντας και πριν τη σύνοδο του ΝΑΤΟ το 2008, προέβλεπε σημειώνοντας. Για τα Σκόπια σήμερα το δίλημα είναι αν θα διαλυθούν ή αν, όπως υποστηρίζουν κάποιοι, θα μετασχηματιστούν σε χαλαρή πολυεθνοτική ομοσπονδία για να αποφύγουν τη διάλυση. Σε κάθε περίπτωση το μακεδονικό ιδεολόγημα θα έχει ιτηθεί οριστικά. Χρειαζόμαστε λοιπόν χρόνο και προσοχή να μην πληρώσει η Ελλάδα κόστος για τις κρίσιμες εξελίξεις που έρχονται. Σήμερα, σημείωσε το 2008, ο Πρωθυπουργός αποκλείει κάθε προοπτική διπλής ονομασίας, αλλά αποδέχεται να συζητήσει για σύνθετη. Εγώ εξακολουθώ να διαφωνώ με τη σύνθετη ονομασία, αλλά επικροτώ την αποφυγή διπλής ονομασίας. Θεωρώ απίθανο να έλθουν τα Σκόπια σε συμβιβασμό, αφού το περισσότερο που μπορούν να υποχωρήσουν είναι η διπλή ονομασία, που εμείς την απορρίπτουμε. Μια τέτοια έκβαση μπορεί να αποδειχθεί ωφέλιμη για την Ελλάδα, αφού η κυβέρνηση Καραμαλή θα αφήσει τα Σκόπια εκτός ΝΑΤΟ με δική τους ευθύνη. Και κλείνοντας την τότε παρέμβασή του στην Καθημερινή, ο Μεσσίνης πολιτικός υπογράμμιζε. Ενώ το μακεδονικό ιδεολόγημα υπονομεύεται και αμφισβητείται πλέον από παντού, μέσα και έξω. Ο Κωνσταντίνος Καραμαλής επεσήμανε το Φλεβάρι του 1992, τα κράτη δεν ζουν μόνο με το σήμερα. Πρέπει να θυμούνται και το χθες για να μην το ξαναζήσουν αύριο. Αυτό να το θυμούνται όσοι βιάζονται να κλείσουν τα μεγάλα εθνικά ζητήματα, όπως, αδιαφορώντας για τα προβλήματα που δημιουργούν στο μέλλον. Τα μεγάλα προβλήματα απαιτούν να τα λύσουμε, όχι να τα κλείσουμε. Εκείνη την άποψη, Καραμαλή, εγώ την ενστερνίστηκα τότε και έκτοτε. Κάποιοι δεν την πίστεψαν ποτέ.